Πάμε να δούμε την εικόνα στην Αχαΐα. Κύριε Κανελόπουλε, τι συμβαίνει? Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, καλημέρα σας. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο ως προς τα στοιχεία. Και θα διαφωνήσω ως εξής. Οι διακοπές δεν έχουν θέμα με την οφειλή που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πελάτης, οποιοδήποτε πάροχο. Η διακοπή, όταν έχεις ανεξόφλητο ποσό, δύο λογαριασμούς, ανεξαρτήτου του ποσού, μπορεί να βγει εντολή διακοπής. Μια επιχείρηση, ένας πάροχος ιδιώτης, μπορεί να βγάλει για 50 ευρώ διακοπή και να στείλει στο ΔΔΕ. Εν αντιθέσει, η ΔΕΗ μπορεί να στείλει για μεγαλύτερο ποσό. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας και θα πρέπει να μιλήσουμε ότι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί η χώρα είναι εξαρτημένη ενεργειακά από εξωγενείς παράγοντες και όχι από εγχώριες καταστάσεις. Μπήκαμε σε ένα καρτέλ ενέργειας με όλες τις κυβερνήσεις από την απελευθέρωση και μετά, που είχαν σαν σκοπό και στόχο να απαξιώσουν τη ΔΕΗ, να κλείσουν τα εργοστάσια του Λιγνίτη, να έχουμε σαν παραγωγική βάση του ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο, και σήμερα βιώνουμε αυτό που βλέπει ο καθένας στο λογαριασμό του. Πόσες διακοπές έχετε στην Αχαΐα, κύριε Κανελόπουλε? Οι εντολές διακοπών που βγήκαν στον αέρα ήταν περίπου στις 20 την ημέρα. 20 διακοπές. Και μιλάμε για 150.000 πελάτες για την Αχαΐα. Μάλιστα. Οι ρυθμίσεις είναι που μια κατάσταση γίνονται... που τη βλέπουμε και γιατί τη ΔΕΗ έχει γίνει πολιτική αντιπαράθεση μεγάλη για τα μπόνους στα στελέχη της ΔΕΗ εν μέσω αυτής της καταιγίδας που βιώνουμε της ενεργειακής. Και πραγματικά και Αχαΐα 20 την ημέρα δεν είναι λίγο, παιδιά. Όχι, είναι, ναι, απλά είναι ένας νομός με 150.000 γιατί... παροχές, όπως είπε ο κ. Κανελόπουλος. Να σας πω, δεν είναι λίγο. 10 πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας είναι, με 2 την ημέρα να στέλνει ο καθένας για μη πληρωμή των λογαριασμών, είναι πολύ λίγο. Να μιλήσουμε όμως για την ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει στους πολίτες. Να μιλήσουμε λοιπόν για την αδυναμία του κράτους να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να πούμε ότι φτιάχτηκε ένας νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να επιδοτούνται συγκεκριμένα κεφάλαια, συγκεκριμένοι ιδιώτες, και όχι να επιδοτείται το ελληνικό νοικοκυριό και η ελληνική επιχείρηση. Όταν οι Κύπροι μπήκανε στο μνημόνιο το οικονομικό, επιδότησαν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να βάλουν φωτοβολταϊκά με τη διαδικασία του συμψηφισμού για να μπορέσουν να έχουν ενεργειακή αυτονομία και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα αυτό το διεκδικούμε. Ξέρετε, επειδή εργάζομαι διοικητικός εγώ και έχω μια άλλη σχέση, βλέπω λοιπόν ότι πριν μερικά χρόνια, 2 χρόνια περίπου, ζήτησε ένα σχολείο στην Άρτα να βάλει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 7 κιλοβάτ για να κάνει συμψηφισμό της κατανάλωσής του και αδυνατούσε να μπει στο σύστημα, γιατί έχει κορεστεί όλο το δίκτυο με τα φωτοβολταϊκά που έχουμε σπείρει στα χωράφια. Και δεν βλέπουμε τον μπροστά μας το μεγάλο πρόβλημα, ότι σε λίγο μετά την ενεργειακή κρίση θα μιλήσουμε για την διατροφική κρίση. Σπήραμε φωτοβολταϊκά και δεν σπήραμε στάρι. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε αδυναμία και στη διατροφή. Το κρατάμε, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά ας μην φοβίζουμε και τον κόσμο.